Φίλοι και φίλοι του, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλωσορίσατε από το, εδώ από το κλειστό της Νέας Ιωνίας, όπου θα παρακολουθήσετε τον τελικό του κυπέλλου της ΕΣΚΑΘ για το έτος 2017-2018 ανάμεσα στο Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου και τον Ολυμπιακό Βόλου. Βολιώτικο ντέρμπι, ένας Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου που κέρδισε χθες σε ένα αμφίροπο παιχνίδι, σε ένα αμφίροπο ημιτελικό 60-61 τον Γυμναστικό Σύλλογο του Αλμυρού, και ο Ολυμπιακός Βόλου κέρδισε τον Αμπελώνα Λάρισσας με 75-77 σε ακόμα ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου, όπου θα παραταχθεί με τους Σταθούρο, Καλογερόπουλο, Τάσο, Ζήση, Ντάκη, Χριστομάνο, Παυλόπουλο, Τσίρο, Σιδέρη, Κοστούλα, Παλάσκα και Ζαρογιάννη. Και για τον Ολυμπιακό Βόλο ο κύριος Βιόρας έχει παρατάξει τον Καραγιώργο, τον Τζίμα, Παπούλια, Αλεξίου, Ήλτσογλου, Μπόγδανο, Μανίνη, Χαραθάνο, Σιμώτα, Αναστασόπουλο, Λουλούδη και Παρασκευά. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου, λέγαμε και πριν, κέρδισε τον Αλμυρό 60-61 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, όπου ο Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου έκανε ένα 10-0, καθώς ο Αλμυρός προηγήθηκε με 51-60 και με MVP το Τζίρο, με καθοριστικούς 6 πόντους που έβαλε και άλλους 4 ο Ζαρογιάννης, αναπάντητους πόντους, κέρδισε τον Αλμυρό με 60-61. Ο Ολυμπιακός Βόλου σε ένα παιχνίδι όπου κέρδισε στο τελευταίο δεκάλεπτο αλλά με 11 πόντους, αλλά μείωσε ο Αμπελώνας, με τον Καραγιώργο να ξεκινάει πάρα πολύ καλά και τον Μπόγδανο στο τέλος να μιλάει και να κερδίζει το παιχνίδι. Και θα ξεκινήσει τώρα η παρουσίαση των ομάδων.
μαλάκα, πήγαινε εδώ, κοντά του και να μην εδώ, εδώ. Λίγο ακόμα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι να δούμε τι έχουν επιλέξει οι δύο προπονητές, ο κύριος Κοσμάτος για τον Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου και ο κύριος Βιώρας για τον Ολυμπιακό, να δούμε τις πεντάδες. Να πούμε ότι οι διαιτητές του παιχνιδιού είναι οι κύριοι Τζαφλέρης, Παγώνης και Παριανόπουλος. Ο Γυμναστικός ξεκινάει με Κοστούλα, Σιδέρη, Τσίρο, Παλάσκα και Χριστομάνο. Και ο Ολυμπιακός ξεκινάει με Ήλτσογλου, Παπούλια, Καραγιώργο, Λουλούδη και Μπόγδανο. Αρκετοί φίλοι του μπάσκετ έχουν μαζευτεί στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ιωνίας για να παρακολουθήσουν ένα θεσμό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Λοιπόν, και έχουμε ενός λεπτού σιγή. Θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τον μήνυ του κυρίου Δημήτρη Μπασούλη, μέλος διοικητικός. Ενός λεπτού σιγή για τον κύριο Δημήτρη Μπασούλη. Δημήτρης Μπασούλης λοιπόν, κρινός λεπτουσυγή, μέλος της ΕΟΚ, και όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τσάμπολ ανάμεσα στον Λουλούδη και τον Χριστομάνο. Κερδίζει την μπάλα ο Σιδέρης και πρώτη επίθεση για την ομάδα του Γυμναστικού. Κοστούλας ελεύθερος για σου τριών πόντων, εύστοχος για τον Κοστούλα και έχουμε το 3-0. Καραγιώργος μαρκάρεται από το Σιδέρη. Μπόγδανος με αντίπαλο του Παλάσκα. Μπόγδανος πάει από τα αριστερά, σουτάρει και κάνει το 3-2 ο Δημήτρης ο Μπόγδανος. Ξεκινάει πολύ δυνατά, όπως τελείωσε χθες από το παιχνίδι με τον Αβελώνα. Τσίρος. Τσίρος θα σουτάρει και θα κάνει το 5-2. Μάριος Τσίρος, πρωταγωνιστής και αυτός χθες για την ομάδα του Γυμναστικού. Καραγιώργος βγαίνει από τα σκριν. Τον ακολουθεί παντού, έχει γίνει αλλαγή, παίζει με τον Παλάσχα και κερδίζει το φάουλο ο Θωμάς ο Καραγιώργος από τον Χριστομάνο και όχι από τον Παλάσχα. Από τον Χριστομάνο, στον Χριστομάνο δόθηκε το φάουλο στην προσπάθειά του για να κόψει. Χτύπησε τα χέρια του Θωμάτου Καραγιώργου όπως έδειξε ο διαιτητής και ο Θωμάς ο Καραγιώργος είναι έτοιμος να σουτάρει τις δυο βολές. Εύστοχος στην πρώτη.
Άστοχο στη δεύτερη βολή ο Θωμάς ο Παραγιώργος. 5-3 σε ένα γρήγορο ρυθμό για αρχή του παιχνιδιού και για τελικό. Τσίρος. Περνάει πίσω από τα σκρίν ο Θωμάς ο Καραγιώλος. Κλέβει την μπάλα ο Παπούγιας και βλέπουν στον εθνιασμό οι παίκτες του Ολυμπιακού. Καραγιώργος πατώντας τη γραμμή. Ισοφαρίζει το σκορ. Χριστομάνος στην επίθεση του γυμναστικού. Παλάσχας. Εύκολο σουτάκι, rebound από τον Πόγδανο. Προλαβαίνει να γυρίσει την μπάλα στον Παπούγια. Και ο Παπούγιας φεύγοντας στον εφηδιασμό κάνει το 7-5. Γρήγορο παιχνίδι λοιπόν στην αρχή του παιχνιδιού. Και τώρα ο Κοστούλας δεύτερος σου τριών πόντων. Με σκαμπύλη την μπάλα που έδωσε ο Σιδέρης. Η μπάλα κατέληξε στο Χριστομάνο και αυτός με ένα αριστερό lay-up κάνει το 7-7. Ήλτσογλου για την ομάδα του Ολυμπιακού. Παπούγιας βγαίνει από τα διπλά screen. Και δεύτερο στο Θωμά τον Καραγιώργο. Καλή άμυνα από το Σιδέρη. Καραγιώργος αριστερά. Πολύ ωραία πάσα στο Λουλούδη. Ο Λουλούδης δεν θα μπορέσει να πάρει το καλάθι, αλλά θα κερδίσει και το φάουλ όμως από τον Κοστούλα. Πολύ ωραία κίνηση σε μια ωραία σταυρωτή τρίπλα που έκανε ο Θωμάς ο Καραγιώργος. Ξεπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και έτσι δημιουργήθηκε ρήγμα στην άμυνα του γυμναστικού. Μια εύκολη πάσα κάτω από το καλάθι από τον Λουλούδη που ο Λουλού κέρδισε το φάουλ. Εύστοχο στην πρώτη βολή. 7-8 για τον Ολυμπιακό Βόλιο. Άστοχο στη δεύτερη. 2-4 για τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής. Πρόβλημα που είχαν και οι δύο ομάδες στους ημιτελικούς. Κακή πάσα του Χριστομάνου προς τον Τζίρο. Κλέβει ο Ολυμπιακός και Ήλτσο Γουλβίες στον ενδιασμό με αντίπαλο τον Κοστούλα. Θα κάνει το αριστερό μπάσιμο. Επιθετικό rebound από το Θωμά τον Καραγιώργο. Μπόγδανο σου τριών πόντων. Εύστοχο. Εύστοχο από τον Δημήτρη Μπόγδανο. Που φτάνει τους 5 προσωπικούς πόντους. 7-11. Παλάσκας. Προσποίηση. Το χάνει κάτω από το καλάθι. Και Ήλτσογλου φεύγει στον ευνοιασμό. Μπόγδανος στο high post. Παίζει high low με το Λουλούδι. Ωραία κίνηση από το Λουλούδι. Δεν κάνει καλό πάτημα όμως. Ήταν πολύ κακό το σούτ του. Τσίρος για τον Κοστούλα. Κοστούλας από την ίδια θέση που αστόχησε και προηγουμένως αστοχεί το ίδιο. Rebound όμως επιθετικό από τον Χριστομάνο. Πολύ όμορφη πάσα για τον Κοστούλα. Και αυτός δεν θα στοχίσει κάτω από το καλάθι κάνοντας το σκορ 9-11 για τον Ολυμπιακό Βόλου. Από κοντά και οι δύο ομάδες για αρχή. Γρήγορη επίθεση για τον Ολυμπιακό με άστοχο τρίποντο από τον Παπούλια. Κοστούλα στον ευνηδιασμό. Άσχημο τελείωμα. Ριμπάνο ο Λουλούδης και γρήγορα πάει προς τον ευνηδιασμό ο Ήλτσογλου. Γωνία ο Μπόγδανος. 2-2 από τον Δημήτρη Μπόγδανο. 9-14. Ο Ήλτσογλου είδε μόνο τον Μπόγδανο στη γωνία και του πάσαρε πολύ γρήγορα. Τσίρος με πλάτη στο καλάθι καθώς έχει κοντύτερο αντίπαλο τον Παπούλια. Δεν κάνει καλό τελείωμα και Ήλτσογλου που τρέχει πολύ γρήγορα την ομάδα του στον ευνηδιασμό στην αρχή. Παπούλιας όχι όμως δεν προσέχει, έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Και η πρώτη αλλαγή για τον γυμναστικό τώρα ο Ζαρογιάννης στο παιχνίδι. Στη θέση του Παλάσκα. Αμέσως πάει ο Λουλούδης πάνω του. Τσίρος. Ωραίο high-low από τον Χριστομάνο. Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα ο Ζαρογιάννης. Είναι κρύος ακόμα.
Θα μπορούσε να στάρει ο Χρυσομάνος, καθώς ήταν πολύ μακριά ο Δημήτρης ο Μπόγδανος. 5 λεπτά ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου, 9-14 για τον Ολυμπιακό. Λουλούδης κάτω από το καλάθι. Ένα εύκολο καλάθι και μια ασίστα από τον Θωμά τον Καραγιώργο. 9-16. Ζαρογιάννης στο γνωστό παιχνίδι του γυμναστικού. Με πλάτη στο καλάθι. Όμορφη πάσα στο σιδέρι, αλλά το κόψιμο από τον Δημήτρη Μπόγδανο. Λάθος από τον Ολυμπιακό. Τσίρος. Καλάθι και φάουλ από τον Λουλούδη. Καλάθι και φάουλ από τον Τσίρο. Παλιχαρίσει ο καλάθι, καθώς μπήκε μπροστά στο ψηλότερο του Λουλούδη. Πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Φάουλ που έδειξε ο κύριος Παγώνης. Και έχουμε και δεύτερη αλλαγή για το Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου, καθώς ο Παυλόπουλος μπαίνει στη θέση του σιδέρι. Και ο Τσίρος είναι έτοιμος για να σουτάρει τη συμπεριβληματική βολή που κέρδισε. Εύστοχος και στη βολή. Μπόγδανος στην επίθεση του Ολυμπιακού, σου τριών πόντων, εύστοχο και κερδίζει και φάουλ. 3-3 από τον Δημήτρη Μπόγδανο. Φτάνει πολύ γρήγορα στους 11 πόντους ο Δημήτρης ο Μπόγδανος. Παραπάνω από τους μισούς πόντους για την ομάδα του Ολυμπιακού και θα κερδίσει και συμπληρωματική βολή, καθώς το χτύπησε το χέρι ο Χριστομάνος. Άστοχο στη βολή. Εδώ βλέπουμε τους φίλους του Ολυμπιακού Βόλου. Κοστούλας κερδίζει φάουλ από τον Παπούλια. Στην επίθεση που προσπάθησε να κάνει ο Κοστούλας από τα δεξιά, ο Παπούλιας παρανευλήθηκε με το σώμα, τον έκανε φάουλ. Επίθεση 17 δευτερολέπτων για την ομάδα του Γυμναστικού. Λάθος πάσα για τον Τσίρο όμως τον... Στο Χριστομάνο κλέβει ο Μπόγδανος. Ήλτσογλου, γρήγορη επίδεση. Ελεύθερο τρίποντο, αλλά το χάνει. Ριμπάνο Τσίρος. Ο Ήλτσογλου θέλει να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό στον Ολυμπιακό. Άλλες φορές πετυχαίνει, άλλες φορές όχι. Ζαρογιάννης. Προσπαθούν να πάρει την μπάλα και να παίξει μόνος του από τον Λουδούδη. Ζαρογιάννης. Και θα κάνει το 14-19. Πρώτη προσωπική πόντη του... Του Ζαρογιάννη στο παιχνίδι. Μπόγδανος χέρι με χέρι με τον Καραγιώργο. Ο Καραγιώργος το χάνει, μακρινό rebound από τον Χριστομάνο. Και γρήγορα στον ευθυνδιασμό ο Κοστούλας. Θα σημειώσει καλάθι 16-19. Πιάστηκε κοιμόμενη η άμυνα του Ολυμπιακού εδώ. Καθώς ο Κοστούλας είδε ελεύθερο διάδρομο. Και πήγε εύκολα στο lay-up. Ήλτσογλου θα αποστάρει τώρα. Να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Ο Παγώνης έχει δώσει... Ο κύριος Βιώνας θεωρεί ότι παρενευλήθη χέρι. Ο κύριος Παγώνης έχει δώσει την μπάλα στο Γυμναστικό. Και άλλη αλλαγή για τον Γυμναστικό Σύλλογο Βόλιο. Καλογερόπουλος μπαίνει στη θέση του Τσίρου με ένα χαμηλό σχήμα, θα λέγαμε τώρα. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου στην περιφέρεια. Ζαρογιάννης παρέλαβε με την μπάλα. Κύριος εκφραστής του Γυμναστικού στις τελευταίες επιθέσεις. Και με ένα fade away shoot. Με ένα fade away shoot θα κάνει το 18-19 και φτάνει τους 4 προσωπικούς πόντους. Ήλτσογλου. Pick and roll με το Λουλούδι. Ελεύθερος των τριών πόντων το χάνει. Κοστούλας. Γρήγορα το παιχνίδι. Και για το Γυμναστικό θα προλάβει όμως ο Ολυμπιακός να στηθεί στην άμυνα. Παυλόπουλος με τον Καραγιώργο αντίπαλο. Άστοχος του τον Παυλόπουλο και ο Ήλτσογλου πάλι γρήγορο στον ευθυνδιασμό. Παπούλιας από δεύτερη φορά από εκεί, το έχασε και προηγουμένως. Το χάνει και τώρα. Καλογερόπουλος.
Καλογερόπουλος μέσα από το καλάθι, Σαρογιάννης και σου τριών πόντων. Άστοχο. Δεν υπάρχει μακρινό rebound. Και έτσι η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό Βόλου. Και ο Ζήσης στο παιχνίδι τώρα στη θέση του Κοστούλα. Ο Ολυμπιακός Βόλου δεν έχει κάνει καμία αλλαγή μέχρι στιγμής. Ο κύριος Κοσμάτος για τον Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου έχει αλλάξει τα 4-5 της πεντάδας του. Λουλούδης για τον Ήλτσογλου. Μπαίνει κάτω από το καλάθι, λάθος πάσα. Βιάζεται πολύ ο Ήλτσογλου. Κακή πάσα όμως και για το Γυμναστικό. Έτσι πάμε στο 5-5. Σαρογιάννης, καλάθι και φάουλ. Είπαμε, είναι ο κύριος εκφραστής του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου. Εάν δεν βγάλει ευθυνδιασμό, θα είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει για το Γυμναστικό. Πρώτη αλλαγή, ο Αλεξίου στη θέση του Ήλτσογλου. Ήθελε να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό ο Ήλτσογλου. Είχε πετύχει στην αρχή, αλλά τώρα οι επιστροφές του Γυμναστικού είναι πιο καλές και έτσι ο Γυμναστικός έχει κάνει καλές άμυνες στον Ολυμπιακό. 21-19, Παπούλιας για τον νεοσυρθόντα τον Αλεξίου και αρχηγό του Ολυμπιακού. Μπόγδανος ένας εναντίον ενός με τον Χριστομάνο. Καλάθι από τον Δημήτρη τον Μπόγδανο, 21-21 και για τις δύο ομάδες που έχουν δώσει θέαμα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Παυλόπουλος φέρνει μέσα τον Θωμά τον Καραγιώργο, αλλά ο κύριος Παγώνης έχει δώσει επιθετικό φάουλ γιατί θεώρησε ότι ο Παυλόπουλος έσπρωξε με το δεξί του χέρι για να πάρει καλύτερη θέση προς το καλάθι. Αλεξίου με τον Καλογερόπουλο να τον μαρκάρει. Παπούλιας. Θωμάς βγαίνει από τα σκρίν, προσπαθεί να κάνει συνεργασία με τον Καλογερόπουλο, βλέπει με τον Μπόγδανο, βλέπει τον Αλεξίου στη γωνία που αυτός θα σουτάρει άστοχα. Η μπάλα βγήκε έξω μετά το άστοχο σου του Αλεξίου και δικαίωμα για επίθεση για την ομάδα του Γυμναστικού. Πιέζει μπροστά ο Ολυμπιακός και έχουμε αλλαγή για τον Γυμναστικό. Βγαίνει και ο Χριστομάνος έξω από το παιχνίδι και ξαναμπαίνει ο Τσίρος. Ζήσεις. Ζήσεις το κατέβασμα της μπάλας. 16 δευτερόλεπτα επίθεση θα έχει και ο Ολυμπιακός μια τελευταία για το πρώτο δεκάλεπτο. Ζαρογιάννης με λουλούδι. Δεν μετράει το καλάθι, έχει δώσει ο κύριος Παγώνης. Το φάουλ έχει γίνει κάτω. Δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές καθώς ο Ολυμπιακός έχει 4 φάουλ. Δεν έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Και ο Καραθάνος τώρα στο παιχνίδι στη θέση του Λουλούδη. Ο Παρασκευάς δεν έχει μπει στο παιχνίδι μέχρι στιγμής και ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την ομάδα του Ολυμπιακού και τον Γιώργο τον Παρασκευά. Ζήσεις. 10 για την επίθεση και 20 για το πρώτο δεκάλεπτο. Καραθάνος μαρκάρει τον Ζαρογιάννη. Ο Ζαρογιάννης τον κερδίζει όμως πάλι με αυτό το fadeaway. Έχει κερδίσει και τους δύο παίχτες. Έχει φτάσει στους 9 πόντους. Μπόγδανος 3 δευτερόλεπτα σουτάρει υπό την πίεση. Παυλόπουλος στο rebound και τελειώνει το παιχνίδι. Το πρώτο δεκάλεπτο με συγχωρείτε. 23-21 για τον Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου. Θα λέγαμε είναι ένα γρήγορο παιχνίδι από πλευράς Ολυμπιακού με τον Θοδωρή το Ήλτσογλου να δίνει στην αρχή στο πρώτο πεντάλεπτο ένα γρήγορο τέμπο για την ομάδα του και τον Δημήτρη τον Μπόγδανο να σκοράρει 3 τρίποντα. Από πλευράς Γυμναστικού, κύριε εκφραστές, ήταν ο Τσίρος και ο Κοστούλας στην αρχή του παιχνιδιού και αργότερα ο Ζαρογιάννης πήρε πολλές μπάλες κάτω από το καλάθι
και έτσι έκανε και εύκολους πόντους για την ομάδα του γυμναστικού. Δεν έχουν βρει γιατρικό μέχρι στιγμής οι προπονητές του Ολυμπιακού Βόλου σε αυτό το μαρκάρισμα. Όπως και ένα δύσκολο μαρκάρισμα είναι και αυτό του Δημήτρη του Μπόγδανη. Έναξη δευτέρω δεκαλέπτου του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου. 23-21 προηγεί το Γυμναστικός. Μπόγδανος με τον Παπούλια σε συνεργασία pick and roll. Βγαίνει ο Παπούλιας από τα screen και σουτάρει. Με παρεμβολή βέβαια του Καλογερόπουλου μετά το άστοχο σουτ του Παπούλια, η μπάλα περνάει στα χέρια του Ολυμπιακού και πάλι με δικαίωμα για 14 δευτερόλεπτα επίθεση. Βγαίνει ο Θωμάσο Καραγιώρος από τα σκρίνα, αλλά ο Παυλόπουλος παίζει καλή άμυνα. Παπούλιας δεν αστοχεί τώρα από την γωνία που αστήχησε και προηγουμένως. 23-24 το πρώτο εύστοχο τρίποντο από τον Παπούλια, που φτάνει στους 5 πόντους. Καλογερόπουλος με τη σειρά του τώρα και αυτός σου 3 πόντων αστοχεί. Προσπαθεί ο Παλάσκας για το επιθετικό ρεμπάνο, ο Μπόγδανος χάνει την μπάλα, Ζήσης. Θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει 2 βολές. Για να δούμε πού έχει δώσει το φάουλ ο κύριος Παγώνης, τον Αλεξίου έχει δώσει το φάουλ. Καθώς ο Μπόγδανος δεν συγκράτησε την μπάλα στο αμυντικό ρεμπάνο, έτσι βρήκε την ευκαιρία ο Ζήσης να πάρει αυτό το επιθετικό ρεμπάνο, να κάνει το lay-up και να κερδίσει τις βολές. Πρώτο φάουλ και για τον Αλεξίου. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Βασίλης Ζήσης. Ισοφαρίζει το σκορ. Άστοχος στη δεύτερη, έτσι δεν δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του να ξαναπεράσει μπροστά. Παπούλιας γρήγορα στον ευνοιασμό. Παπούλιας. Καραθάνος δίνει την μπάλα κάτω από το καλάθι, ο Παπούλιας ασίτς και ο Καραθάνος θα σκοράρει τους πρώτους δύο προσωπικούς πόντους και αυτός. 24-26 για τον Ολυμπιακό. Ζήσης. Άστοχο Μπόγδανος στο επιθετικό rebound και κάνει το κόστο του κόσμου με αντίπαλο του Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης θα του πάρει την μπάλα στην προσπάθειά του για lay-up, αλλά δεν θα συγκρατήσει την μπάλα και έτσι ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για επίθεση 17 δευτερολέπτων. Παπούλιας. Παπούλιας ένα float shoot. Θα το χάσει αμυντικό rebound από τον Καλογερόπουλο και Ζήσεις τώρα από τα αριστερά. Καλογερόπουλος. Μόνος του για το Ζήσει. Εύστοχο σου 3 πόντων, 27-26. Δίνει πνοή ο Ζήσης στην περιφέρεια του γυμναστικού. Αλεξίου σε δεύτερο σου 3 πόντων, καθώς κόνταψε ο Καλογερόπουλος, αλλά αστοχή και Ζαρογιάννη στο αμυντικό rebound. Πάμε σε κοντρόλ επιθέσεις με αυτό το σχήμα που έχει επιλέξει ο γυμναστικός. Ενώ ο Καλογερόπουλος είναι γνωστό ότι στο κοντρόλ μπάσκετ πηγαίνει. Παλάσκασε στο fade away, αλλά ο Μπόγδανος ήταν εκεί και τον δυσκόλυψε. Και τώρα το ίδιο ζευγάρι, αλλά αντίθετα έχουμε επίθεση. Ίδια κατάληξη με τον Μπόγδανο να στοχεί. Ζαρογιάννης για τον Καλογερόπουλο. Και έχουμε ένα φάουλ στην προσπάθεια. Ο Καραθάνος κάνει φάουλ στην προσπάθεια να σμπρώξει τον Ζαρογιάννη για να μην κάνει εύκολο screen στον Καλογερόπουλο.
και αλλαγές συνέχεια για το γυμναστικό. Κοστούλας και Τσίρος στη θέση του Ζήση και του Παυλόπουλου. Και για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Αναστασόπουλος στη θέση του Αλεξίου. Συνολώνει λίγο το σχήμα του ο Γιώργος Βιόρας, ακολουθώντας τον Γιώργο τον Κοσμάτο, καθώς ο Τσίρος είναι ψηλός περιφερειακός, και έτσι θα πάει ο Αναστασόπουλος πάνω του. Ζαρογιάννης με τον Καραθάνο. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ. Ο Ζαρογιάννης δεν σταματάει μέχρι στιγμής. Έτσι ο Ζαρογιάννης έχει φτάσει στους 11 πόντους με τους τρεις με τον ίδιο τρόπο στις τρεις τελευταίες προσπάθειες. Έτσι ο γυμναστικός 29-26 περνάει μπροστά. Συμπληρωματική βολή από τον Ζαρογιάννη. Εύστοχη. Παπούλιας. Ο Μπόγδανος πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Μπαλάσκα. Και ο κύριος Τζαφλέρης έχει δώσει επιθετικό φάουλ στον Μπόγδανο, καθώς θεώρησε ότι έχει σπρώξει τον Μπαλάσκα για να πάρει πλεονέκτημα για να βγει στο lay-up. Έχουμε κάποιες συνομιλίες του Γιώργου Βιόρα εδώ με τους διαιτητές. Λάθος από το απέξω για τον νέο γυμναστικό. Ο Αναστασόπουλος έκλειψε την μπάλα και χτύπησε η μπάλα στα χέρια του Καλογερόπουλου και βγήκε έξω. Έτσι διορθώνεται κάπως το λάθος. Καραγιώργος που έχει συγγίσει τα τελευταία λεπτά. Παπούλιας μετά από την προστάθεια του Καραγιώργου, ευστοχή. Από το πλάι φτάνοντας στους 7 πόντους ο Παπούλιας μετά τα άστοχα πρώτα σουτ έχει δώσει τώρα λύση στην ομάδα του. Και το ίδιο μοτίβο για το γυμναστικό. Ζαρογιάννης Καραθάνος, το γνωστό ζευγάρι. Μέσα ο Ζαρογιάννης και κάνουμε το 30 και κάνει το 32-28 Ζαρογιάννης. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει και τόσο σκληρά άμυνα γιατί έχει συμπληρώσει τα 4 ομαδικά. Καραγιάργος δεν μπορεί να σπάσει την άμυνα του Κοστούλα και ο Καλογερόπουλος τώρα τρέχει γρήγορα στον ευθυνδιασμό. Σουτάρε από τις βολές, το χάνει. Γρήγορα ο Παπούλιας ξεκίνησε στον ευθυνδιασμό με αντίπαλο του Ζαρογιάννη. Μια επίθεση. Φοβήθηκε τον Ζαρογιάννη και έτσι προσπάθησε να κάνει την πάση στον Αναστασόπουλο. Και τώρα πάμε στο 5-5. Με τρίποντο από τον Παπούλια. Εύστοχο. 10 πόντους με 2 τρίποντα ο Παπούλιας. Έχει κρατάει τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπαλάσκας για τον Ζαρογιάννη. Έχει αλλάξει άμυνα. Έχει πάει ο Πόδος πάνω του. Επιθετικό rebound από τον Τζίρο. Θα σκοράρει, θα χτυπήσει. Κατά λάθος δεν έχουν δώσει τίποτα οι διαιτητές. Παυλόπουλος θες του Καλογερόπουλου. Ψηλώνει πάλι το σχήμα στην περιφέρεια ο Γιώργος ο Κοσμάτος και ο Ήλτσογλου στη θέση του Καραθάνου. Πάμε με κοντό σχήμα με τον Ολυμπιακό, με τον Αναστασόπουλο τεσάρι. Ο Μπόγδανος είναι αυτός τώρα που θα ποστάρει κοντά στο καλάθι. Παλάσκης έχει βοήθεια από τον Σαρογιάννη. Ήλτσογλου σου τριών πόντων. Αστοχή, η μπάλα χτυπάει στο πίσω μέρος της μπασκέτας και έτσι περνάει στο γυμναστικό. Βλέπουμε τον Γιώργο τον Παρασκευά να κάνει ζέσταμα, ίσως είναι αυτός θα σηκωθεί για να βοηθήσει την ομάδα του Ολυμπιακού. Τσίρος με τον Παπούλια. Τσίρος είναι πολύ δυνατός αλλά θα χάσει κάτω από το καλάθι ένα εύκολο σουτ.
Λίλτσογλου του φεύγει μπάλα, την προλαβαίνει όμως Παπούλιας. Δεν κάνει καλή επίθεση, αλλά από το χέρι του Παυλόπουλου βγαίνει μπάλα έξω. Και έχουμε 12 δευτερόλεπτα επίθεση για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και time out. Time out για να δούμε, για να δείξει κάτι ο Γιώργος Βιόρας. Καθώς θέλουμε 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Και εκτός από τον Παπούλια, κύριος εκφραστής των επιθέσεων, τώρα στο τέλος δεν υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης Ολυμπιακού που βοηθάει στο σκοράρισμα. Έτσι ο Γιώργος Βιόρας θα θέλει να δώσει κάτι παραπάνω στην ομάδα του. Επανερχόμαστε μετά το time out, 4:45 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός έχει 12 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Με το Θωμά τον Καραγιώργο να παίρνει ένα pick and roll από τον Δημήτρη τον Μπόγδανο. Έχει γίνει αλλαγή και τώρα έχουμε mismatch, αλλά παγίδα στον Δημήτρη τον Μπόγδανο. Παπούλιας, εύστοχος. Τρίτο τρίποντο από τον Παπούλια και φτάνει στους 13 πόντους. Είπαμε, είναι ο παίκτης που κρατάει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο. 34-34. Κοστούλας, λάθος πάσα του Χριστομάνου στον Τσίρο. Και time out, νέο time out από τον Γιώργο Κοσμάτο αυτή τη φορά, καθώς βλέπει την ομάδα του στο, σε αυτά τα λεπτά να μην σκοράρει. Επιστρέφουμε μετά το time out που ζήτησε ο γυμναστικός. Επίθεση έχει η ομάδα του Ολυμπιακού με τον Νίλτσογλου να κατεβάζει την μπάλα σε αυτό το χαμηλό σχήμα που έχει αποδώσει μέχρι στιγμής για την ομάδα του Ολυμπιακού. Νίλτσογλου τώρα στο ένας εναντίον ενός. Ζήτησε φάουλ, δεν θα το πάρει και ο Ζαρογιάννης στο αμυντικό rebound. Και θα σουτάρει και μόνος του τρίποντο, έστοχο. Και τρίποντο από τον Ζαρογιάννη που βρίσκεται σε καλή μέρα, 17 πόντους σε 17 λεπτά. Μπόγδανος με τον Χριστομάνο αντίπαλο. Μπόγδανος θα σουτάρει, θα ευστοχίσει, θα πάρει και το φάουλ. Βλέπουμε στα τελευταία λεπτά την, εκτός από τον Παπούλια, Μπόγδανο και Ζαρογιάννη να πρωταγωνιστούν για τις δύο ομάδες. Μπόγδανος στάνει τους 15 πόντους. Θα στοχίσει όμως τη βολή, 37-36, rebound από τον Ζαρογιάννη.
και ο Κοστούλας στην οργάνωση του γυμναστικού συλλόγου τώρα. Σε κοντρόλ παιχνίδι 5-5. Μια μορφή άμυνα ζώνης από τον Ολυμπιακό. Ζαρογιάννης ανάμεσα σε τέσσερις. Κοστούλας για τον Παυλόπουλο. Παυλόπουλος γυρίζει καθώς τελείωνε ο χρόνος. Αμυντικό rebound από τον Πόγδανο που δίνει και γρήγορο ρυθμό. Coast to coast. Θα κερδίσει το φάουλ αλλά δεν θα ευστοχίσει. Σε αυτό το coast to coast από τη Δημήτρη τον Πόγδανο. Νέο φάουλ από τον Χριστομάνο. Χριστομάνος θα είναι στα τρία φάουλ και έτσι θα τον αποσύρει για να τον προστατεύσει ο Γιώργος ο Κοσμάτος και θα επαναφέρει τον Παλάσκα. 37-36, 2-58 για τη λήξη του ημιχρόνου. Δικαίωμα για δύο βολές ο Δημήτρης ο Μπόγδανος. Άστοχος όπως και προηγουμένως στην πρώτη βολή. Εύστοχος στη δεύτερη και ισοφαρίζει. 37-37, 2-55 για την λήξη του ημιχρόνου. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μια μορφή ζώνης. Ο Κοστούλας τώρα θα χάσει, ο Κοστούλας το lay-up και ο Ολτσογλου κερδίζει φάουλ από τον Τσίρο στην προσπάθειά του να φύγει προς τον ευνοιασμό. Σιδέρης και Καλογερόπουλος στη θέση του Τσίρου και του Παυλόπουλου. Παυλόπουλος που βλέπουμε δεν έχει βοηθήσει την ομάδα του επιθετικά μέχρι στιγμής. Βλέπουμε ότι έχει μπερδευτεί ο λίγο γυμναστικός σε αυτό τη μορφή άμυνα ζώνης που παίζει ο Ολυμπιακός. Μπόγδανος. Πάσα στη γωνία πολύ ωραία για τον Ήλτσογλου και αυτός ευστοχή. Πρώτη πόντη και για τον Ήλτσογλου. Στο παιχνίδι και 37-40 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την άμυνα ζώνης. Χαλογερόπουλος. Κοστούλας βγαίνει στη γωνία, δεν σουτάρει. Ζαρογιάννης από το high post θα το χάσει. Παπούλιας φεύγει στον ευθυνιασμό μαζί με τη βοήθεια του Αναστασόπουλου. Θα στοχίσει όμως Ζαρογιάννης το αμυντικό rebound. Δεν έχει βρει λύσεις ο γυμναστικός στην άμυνα ζώνης του Ολυμπιακού. Καλογερόπουλος. Ζαρογιάννης από το high post. Δεν ευστοχεί και τώρα. Αναστασόπουλος το αμυντικό rebound. Ήλτσογλου. Δεύτερο σου τριών πόντων συνεχόμενο εύστοχο. Και time out για το γυμναστικό. Με τα δύο τρίποντα του Ήλτσογλου ο Ολυμπιακός περνάει 6 πόντους μπροστά. 37-43. 1-29 για τη δείξη του δεκαλέπτου. Ο γυμναστικός που δεν μπορεί να βρει λύσεις στην άμυνα ζώνης του Ολυμπιακού δεδομένου τα προβλήματα που υπάρχουν στους ψηλούς με τα δύο φάουλ του Λουλούδη, τα γρήγορα, και τα δύο φάουλ του Καραθάνου. Ο κύριος Γιώργος Βουριόρας επέλεξε χαμηλό σχήμα με τον Αναστασόπουλο στο 4 και έτσι άμυνα, και έτσι επειδή είναι πιο κοντό το σχήμα επέλεξε άμυνα ζώνης, αλλά μέχρι στιγμής του βγαίνει. Ο γυμναστικός δεν έχει βρει λύσεις σε αυτή την άμυνα ζώνης και έτσι έχουμε φτάσει στο 37-43. Ένα από πολύ καλό παιχνίδι ποιοτικά, επιθετικά κυρίως, με τον Ολυμπιακό να έχει 8 τρίποντα μέχρι στιγμής. 3 έχει ο γυμναστικός αλλά κρατιέται, ήταν μπροστά στο παιχνίδι λόγω της επίθεσης που εκφραζόταν κυρίως από τον Ζαρογιάννη. Παλάσκας, Σιδέρης,
Μόνο σου σουτάρεις για τρεις μέσα. Να το πρώτο, η πρώτη πόντη του γυμναστικού, η πρώτη πόντη του γυμναστικού ενάντια στη ζώνη. Και ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Καραγιώργο. Μετά από ώρα ο Καραγιώργος θα κάνει το 40-45. Βλέπουμε επιθετικό παιχνίδι και για από τις δύο ομάδες. Καλογερόπουλος για τον Κοστούλα. Καλογερόπουλος θέλει 4 δευτερόλεπτα. Σιδέρης σου 3 πόντων. Άστοχο, καθώς ήταν βεβαιασμένο. Μπόδανος το αμυντικό rebound, Ήλτσόγλου στον ευνοιασμό. Καλάθι και φάουλ, παλιχαρίστιο καλάθι από τον Θοδωρή τον Ήλτσόγλου, που έχει δώσει και αυτός με τη σειρά του 8 πόντους στο παιχνίδι και κάνει τη διαφορά στα τελευταία λεπτά για την ομάδα του Ολυμπιακού. 40-47. Είπαμε ότι υπάρχουν καλές επιθέσεις μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και έχουμε time out τώρα που ζητάει ο Γιώργος Οβιόρας, καθώς θέλει 25 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι και ίσως μετά από τη βολή θα θελήσει να παίξει κάποια καλή άμυνα για να πάει όσο είναι δυνατόν με μεγαλύτερη διαφορά στο ημίχρονο. Βλέπουμε και αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ο Παυλόπουλος έχει περάσει στη θέση του Σιδέρη για το γυμναστικό και πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Τζίμας στη θέση του Θωμά του Καραγιώργου. Ίσως θέλει κάποια πίεση στην άμυνα ο Γιώργος Οβιόρας. Άστοχος στην συμπληρωματική βολή από τον Θοδωρή τον Ήλτσογλου. Πιέζει τώρα ο Ολυμπιακός μπροστά και έχουμε 8 δευτερόλεπτα για να περάσει ο γυμναστικός. Παράβαση 8 δευτερολέπτων και γρήγορη αλλαγή. Ο Ήλτσογλου, όχι, ο Θωμάς ο Καραγιώργος περνάει στο παιχνίδι και βγάζει τον Αναστασόπουλο. Προς στιγμής είδαμε ότι περνάει ο Ήλτσογλου εκτός του παιχνιδιού, αλλά δεν επέλεξε αυτόν. Και ο Σιδέρης στη θέση του Ζαρογιάννη. Γιατί βλέπουμε ότι έχει χαμηλώσει το σχήμα ο Ολυμπιακός, έτσι θέλει να προσαρμοστεί και ο Γιώργος Βογιώρας στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Παπούλιας. Παπούλιας με την μπάλα, θα δούμε μια συνεργασία pick and roll με τον Μπόγδανο. 8 δευτερόλεπτα. 6. Παπούλιας στο τρίποντο, καθώς ο Σιδέρης περνάει από κάτω. Επιθετικό rebound από τον... από ποιον. Τι σφύριξε ο διαιτητής. Η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Ήλτσογλου και πέρασε έξω. Έχουμε 7 δέκατα με το γυμναστικό, δεν θα προλάβει να κάνει κάποια επίθεση. Και έτσι έχουμε φτάσει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 40-47, με διακυμάνσεις στο παιχνίδι. Πιο καλός ο γυμναστικός στα 12 λεπτά, πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός Βόλου με αυτή την άμυνα ζώνης που έλεξε ο Γιώργος Βιόρας στο τελευταίο 8 λεπτό και με τα 8 τρίποντα που έχει η ομάδα του Ολυμπιακού στο πρώτο 20 λεπτό έχει περάσει 7 πόντους μπροστά. Να πούμε λίγο τους πόντους για τον Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου. 4 έχει ο Ζήσης, 2 ο Χριστομάνος, 7 ο Τσίρος, 3 ο Σιδέρης, 7 ο Κοστούλας και 17 ο Ζαρογιάννης. Για τον Ολυμπιακό Βόλου 5 ο Καραγιώργος, 13 ο Παπούλιας, 8 ο Ήλτσογλου, 16 ο Μπόγδανος, 2 ο Καραθάνος και 3 ο Λουλούδης. Μαζί σας μετά από 15 λεπτά.
Επιστρέφουμε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ιωνίας και στον τελικό του κυπέλλου της ΕΣΚΑΔ. Το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τον Ολυμπιακό Βόλιο να προηγείται με 40-47. Να σας πούμε κιόλας ότι βλέπουμε και κάποιες συμβολικές κινήσεις που έχει κάνει η ΕΣΚΑΔ, καθώς και τα έσοδα από τα εισιτήρια έχουν πάει στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και φίλων ΑΜΕΑ Νομού Μαγνησίας, και βλέπουμε ότι σε κάθε φορά που ξεκινάει το παιχνίδι δίνεται μία μπάλα από ένα παιδάκι ΑΜΕΑ. Καθώς βλέπουμε και στον Ολυμπιακό στη φανέλα του έχει βγάλει, δεν υπάρχει διαφήμιση και υπάρχει η φλόγα, και ακόμα μια συμβολική κίνηση από τον Ολυμπιακό Βόλιο. Με ορθολογικό σχήμα ξεκινάει ο Ολυμπιακός, καθώς βλέπουμε και το λουλούδι στο παιχνίδι. Έτσι μάλλον θα δούμε πάλι στο ξεκίνημα ένα man-to-man. Την κλασική του πεντάδα και ο γυμναστικός, με τον Ζαρογιάννη όμως μέσα. Και το Βασίλη το ζήσει αντί του Παυλόπουλου. Με Παλάσκα, Ζαρογιάννη, δίδυμους πύργους. Και τον Κοστούλα στο κατέβασμα της μπάλας. Βλέπουμε όμως τον Ολυμπιακό να στείνεται σε άμυνα ζώνης, παρόλο ότι παίζει με ψηλό σχήμα. Σιδέρης. Δεύτερη επίθεση από το Σιδέρι για συνεχόμενη. Επιθετικό rebound από τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης τώρα ανάμεσα σε δύο. Στο Ζήση, σουτ τριών πόντων. Άστοχο τρίτο σουτ της ομάδας του γυμναστικού σε τρεις συνεχόμενες επιθέσεις. Και ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση με τον Θωμά τον Καραγιώργο να δίνει στο λουλούδι, και αυτός με ένα σουτάκι από μέσα στην απόσταση θα ανεβάσει το δίκτυο στο σκορ σε 49-40. Δίνει λύσεις και ο λουλούδι σήμερα. Προσπαθούν να καλύψουν το κενό που έχει δημιουργήσει ο τραυματισμός του Γιώργου Παρασκευά. Ζαρογιάννης προσπάθησε να γυρίσει στο καλάθι και ο κύριος Τζαβλέρης έδωσε φάουλ στον Παπούλια, θεωρώντας ότι παρενευλήθη με το σώμα και εμπόδισε τον Ζαρογιάννη να πάει προς το καλάθι. 14 δευτερόλεπτα επίθεση για την ομάδα του γυμναστικού, με το Σιδέρι να παίζει την μπάλα απ' έξω. Ζήσεις για τον Παλάσκα, με χαμηλότερο αντίπαλο, αλλά δεν πρόκειται να παίξει πλάτη. Ένα σουτ μακρινό από τον Ζαρογιάννη, σουτ τριών πόντων. Έχει κολλήσει ο γυμναστικός στα πρώτα λεπτά με την άμυνα ζώνης που έχει επιλέξει ο Ολυμπιακός. Συνεχίζει από το πρώτο ημίχρονο. Κακές επιθέσεις όμως κάνει και ο Ολυμπιακός, καθώς στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης σούταρε αμέσως ο Λιτσογλου. Και μακρινό τρίποντο και αστόχησε. Και έτσι έχουμε νέα επίθεση για την ομάδα του γυμναστικού. Σιδέρης για τον Ζήση. Κοστούλας. Σιδέρης. Ζαρογιάννης. Βλέπουμε και μια φοβία από τους περιφερειακούς του γυμναστικού να σουτάρουν. Ζαρογιάννης με επιθετικό rebound θα βάλει τους πρώτους πόντους του γυμναστικού στο δεύτερο ημίχρονο. Γρήγορα ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αποστάρει τον Μπόγδανο με αντίπαλο τον Παλάσχα. Παρά όλα αυτά ο Δημήτρης ο Μπόγδανος θα σκοράρει και θα κάνει το 42-51. Άμα φτάσει κοντά στο καλάθι και Ζαρογιάννης και Μπόγδανος, δύσκολα κόβονται. Παλάσκας με μια περίτεχνη ενέργεια θα χάσει το σούτ, ο Λουλούδης θα πάρει το επιθετικό rebound
Και ο Ιλτσογλου πάλι τρέχει την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι ο Θοδωρής ο Ιλτσογλου. Θα πάρει και το φάουλ. Ο Θοδωρής ο Ιλτσογλου που δίνει πάντα ένα γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι του. Αυτή τη φορά θα πιάσει, άλλες φορές δεν πιάνει. Όμως ο Θοδωρής ο Ιλτσογλου έχει δώσει 10 πόντους στην ομάδα του. Και ανεβάζει για πρώτη φορά το δείχνει το σκορ πάνω από τους 10 πόντους. Και ο ίδιος φτάνει τους 11 προσωπικούς. Τρεις αλλαγές τώρα για την ομάδα του γυμναστικού, τρεις αλλαγές. Καλογερόπουλος, Παυλόπουλος και Χριστομάνος στο παιχνίδι. Χριστομάνος που έχει 3 φάουλ. Έχουν περάσει 3,5 λεπτά, ο γυμναστικός έχει βάλει μόνο 2 πόντους και έτσι ο Γιώργος Κοσμάτος προσπαθεί να δώσει κάτι στην ομάδα του. Αλλά ο κ. Ζαβλέης τώρα χρεώνει με επιδετικό φάουλ τον Χριστομάνο, καθώς με τα χέρια του απόδεσε τον Μπόγδανο και τον παρεμπόδεσε για να παίξει άμυνα στο Ζαρογιάννη. Επιθετικό φάουλ για την ομάδα του γυμναστικού και νέα επίθεση για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ιλτσογλου, πέφτει ο Καλογερόπουλος. Έτσι θα βγει ο Θωμάς ο Καραγιώργος μόνος του για σου 3 πόντων. Το χάνει. Αμυντικό rebound από τον Ζαρογιάννη και γρήγορα ο Κοστούλας στον ενδυνιασμό. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα το σταματήσει ο Θοδωρής ο Ιλτσογλου. Πολύ θετικός ο Θοδωρής ο Ιλτσογλου στα τελευταία λεπτά. Μπόγδανος, πάλι coast to coast και θα σφιχτεί επιθετικό φάουλ. Δεύτερη φορά χρεώνεται φάουλ ο Δημήτρης ο Μπόγδανος. Και έχουμε τώρα και προειδοποιήσεις και στις δύο ομάδες, και στους πάγκους και στους παίχτες, για να μην διαμαρτύρονται. Καλογερόπουλος, κακή επίθεση. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο παίχτες, δεν κάνει πάσα στο Ζαρογιάννη. Έτσι η μπάλα είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Περιμένουμε λίγο γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα στο παρκέ. Σκοπίστηκε και έτσι θα ξεκινήσει το παιχνίδι τώρα με τον Παππού για να κατεβάζει την μπάλα. Βλέπουμε ο Ολυμπιακός να αλλάσει στη θέση τον Γκάρ και στο κατάλαμα της μπάλας. Μπόγδανος με δύναμη. Πεσμένος θα πάρει το αμυντικό rebound. Θωμάς Καραγιώργος με προσπίση δίνει στον Παππούλια. Αστοχή αυτός από πλεονεκτική θέση. Το rebound ο Παυλόπουλος και επίθεση ο Καλογερόπουλος. Ο Κοστούλας κόβεται από το λουλούδι. Βλέπουμε διστακτικούς τους παίχτες του γυμναστικού στο τρίποντο. Δεν μπορούν να βρουν λύσεις ανάμεσα στους ψηλούς του Ολυμπιακού. Λουλούδης. Θα γυρίσει από το Χριστομάνο. Θα χάσει. Βλέπουμε καθέρωθεν κακές επιθέσεις και από τις δύο ομάδες. Ή τουλάχιστον άστοχες. Παυλόπουλος προσπάθησε να δώσει τον Ζαρογιάννη και έκλεψε την μπάλα ο Μπόγδανος, αλλά πέρασε εκτός γηπέδου. Και έχουμε time out τώρα για το γυμναστικό. Βλέπουμε και τους δύο προπονητές ανήσυχους, διότι και ο Γιώργος Βιόρας θέλει καλύτερες επιθέσεις για να ανεβάσει τη διαφορά. Και το Γιώργο των Κοσμάτων να προσπαθήσει να βρει κάποιες λύσεις σε αυτήν την άμυνα ζώνης που δεν μπορεί να σκοράρει. Έχει σκοράρει μόνο 2 πόντους σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου.
Συνεχόμενες αλλαγές για τον γυμναστικό, καθώς και ο Τσίρος στο παιχνίδι τώρα. Συνέχεια στην άμυνα ζώνης ο Ολυμπιακός. Παυλόπουλος τώρα στο ελεύθερο τρίποντα, αστοχή. Χριστομάνος στο επιθετικό rebound. Κάνει λάθος πάσα όμως και ξεκίνησε στον ευνηδιασμό Ολυμπιακός. Με πάσα του Ίτσογλου στον Καραγιώργο, βάζει τα χέρια του Καλογερόπουλος. Χτυπάει την μπάλα και από το σώμα του Καραγιώργου βγαίνει μπάλα έξω. Καλογερόπουλος. Καλογερόπουλος στη γωνία για τον Τσίρο. Ο Ζαρογιάννης θα ξεμαρκαριστεί και θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι με το γνωστό του στυλ. Ο Λουλούδης στην προσπάθειά του να τα κόψει. Και έχουμε φάουλ τώρα για τον υπέρ της ομάδας του Ολυμπιακού, που το κέρδι έδωσε ο Θοδωρής ο Ελτσόγλου. Είναι το τρίτο φάουλ του Καλογερόπουλου. Νέο πρόβλημα προστίθεται στα τρία φάουλ και το Χριστομάνου στο γυμναστικό. Έχουμε διαβουλεύσεις των διαιτητών προς τους παίχτες για μην υπάρχουν μαρκαρίσματα σκληρά. Βγαίνει από τα σκρίνο Παπούλιας, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Ο Παυλόπουλος στο επιθετικό rebound. Γρήγορα στον ευνηδιασμό προσπαθούν για να μην στηθεί η ομάδα του Ολυμπιακού. Προλαβαίνει όμως. Παυλόπουλος μέσα από τη γραμμή των τριών πόντων θα στοχίσει. Ζαρογιάννης στο επιθετικό rebound. Θα κερδίσει το φάουλ, δεν θα πετύχει όμως το καλάθι εξ επαφής. Το φάουλ από το χρεώνεται στο Θωμά τον Καραγιώργο και είναι το πρώτο του. Δικαίωμα για δύο βολές για τον Σαρογιάννη, καθώς ήταν στην προσπάθεια για σουτ. Άστοχο στην πρώτη βολή. Εύστοχο στη δεύτερη βολή ο Σαρογιάννης και ρίχνει το δείχνει το σκορ κάτω σε μονοψήφιο αριθμό στους 9 πόντους. Παπούλιας. Και από ένα φάουλ έχει δώσει ο κύριος Παγώνης. Από ένα φάουλ έχει δώσει και στον Πόγδανο για την ομάδα του Ολυμπιακού και στον Χριστομάνο για την ομάδα του γυμναστικού. Είναι το τέταρτο φάουλ του Χριστομάνου και το τρίτο του Μπόγδανου. Ο Μπόγδανος βγαίνει από τα screen, σουτάρει αστοχή, καθώς η μπάλα κύλησε πάνω στο καλάθι, δεν το είχαν το χατήρι. Καλογερόπουλος μόνος στους τριών πόντων, αστοχή. Δεν είναι εύστοχος ο γυμναστικός από τη γραμμή στους τριών πόντων και αυτό δεν του δίνει δικαίωμα να φτάσει κοντά σκορ και έτσι ο Παπούλιας με ένα σουτ από τις διακεκομένες θα ανεβάσει το δείξι σκορ. Τσίρος θα χάσει το τρίποντο. Θα χάσει την επίθεση ο γυμναστικός. Παπούλιας στην επίθεση, αλλά θα κάνει λάθος. Έχει πέσει η ποιότητα επιθετικά στο μάτς. Καθώς υπάρχουν και πιο πολλά φάουλ υπάρχουν σε αυτό το δεκάλεπτο. Αλλά και ο γυμναστικός είναι άστοχος από τη γραμμή των τριών πόντων και έτσι δεν μπορεί να δώσει πόντους στην ομάδα. Σαρογιάννης τώρα από το μακρινή απόσταση θα χάσει το σούτ ο Μπόγδανος, ένα ακόμα rebound.
και ο Ιλτσόγλου σε οργανωμένη επίθεση όπως ζητάει ο Γιώργος Οβιόρας. Παπούλιας, μια ωραία πάσα στο Λουλούδι και αυτός ευστοχεί. Ανεβάσει το δείχτη του σκορ σε 13 πόντους, 58-45. Ο γυμναστικός έχει σκοράρει μόνο 5 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο. Ζαρογιάννης ανάμεσα σε 3, δίνει στο Ζήση. Ακόμα ένα άστοχο σου 3 πόντων. Δεν μπορεί να ευστοχίσει ο γυμναστικός. Μπόγδανος, Παπούλιας παίρνει το σκρίν από τον Μπόγδανο. Και ο Παπούλιας κερδίζει το φάουλ καθώς ο Τσίρος παρενευλήθη στα χέρια του. Και θα υπάρχει δικαίωμα για 2 βολές για τον Ολυμπιακό Βόλου, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά. Και έτσι ο Παπούλιας έχει την ευκαιρία να ανεβάσει το δείχτη του σκορ. Εύστοχος ο Παπούλιας, φτάνει τους προσωπικούς 16 πόντους, 59-45. Άστοχος στη δεύτερη, Σαραγιάννης παίρνει το αμυντικό rebound, κατεβάζει και την μπάλα. Κοστούλας. Κοστούλας για το Ζήση. Αστοχή αυτός. Ο Μπόγδανος στην προσπάθειά του να πάρει αμυντικό rebound δεν συγκρατεί την μπάλα και έτσι έχουμε δικαίωμα, έχει δικαίωμα η ομάδα του γυμναστικού για νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων. Εκνευριστικά άστοχος ο γυμναστικός, δεν μπορεί να υπάρχουν λύσεις. Τσίρος τώρα από το καλάθι με αυτήν την έξυπνη πάσα το Κοστούλα, δεν προλαβαίνει ο Λουλούδης και κάνει φάουλ. Τσίρος δικαίωμα για 2 βολές. Ο Μάρος ο Τσίρος που ήταν πάρα πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι και έδεσε με τους δικούς του πόντους στη νίκη στο γυμναστικό. Αστοχή αυτή τη στιγμή όμως. Εύστοχος στη δεύτερη. Ο Μάριος ο Τσίρος μειώνει ο γυμναστικός στο 46-59, 1-20 για το τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Σε κοντρόλ μπάσκετ τώρα ο Ολυμπιακός, καθώς του το προσφέρει αυτή η διαφορά να πάρει και να ροκανίζει σιγά σιγά τον χρόνο. Μπόγδανος από την baseline, πολύ ωραία πάσα στο Λουλούδι, κόντευεται πολύ όμορφα από το Μαύρο, από το Μάριο Τσίρο. Κοστούλας όμως δεν συγκρατεί την μπάλα και πολύ καλή άμυνα από τον Παπούλια. Και από τα χέρια του Κοστούλα η μπάλα από ευθυνδιασμό που προσπάθησε να βγάλει ο γυμναστικός περνάει στα χέρια του Ολυμπιακού. Ό,τι και να προσπαθεί να κάνει ο γυμναστικός δεν του βγαίνει σε αυτό το δεκάλεπτο. Είτε να τρέξει, είτε να σουτάρει απ' έξω, είτε να βάλει την μπάλα στο Σαρογιάννη μέσα, δεν του βγαίνει στο παιχνίδι. Ένας Ολυμπιακός με αυτή την επιλογή του Γιώργου του Βιόρα που του δίνει το κάτι παραπάνω με την άμυνα ζώνης. Παπούλιας δεύτερο στόπ εδώ το τζίρο. Η μπάλα πάει στον Μπόγδανο, άστοχος του τριών πόντων. Σαρογιάννη στο αμυντικό rebound. Κοστούλας. Κοστούλας με την μπάλα στα χέρια. Παλάσκας από το high post κάνει το lay-up. Το χάνει. 3-2. Δεν συγκρατεί την μπάλα ο Καραγιώρος μετά την πάσα από τον Παπούλια. Τρέχουν γρήγορα στον ευθυνδιασμό. Ο Ζαρογιάννης για το Ζήση κάτω από το καλάθι. Θα ευστοχίσει. 13 δευτερόλεπτα. Για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Καραγιώργος 5. Με τον Κοστούλα αντίπαλο. Ο Θωμάς δίνει την πάσα στο Λουλούδι, ο Λουλούδης θα γυρίσει και θα το χάσει εξ επαφής με αντίπαλο του Σαρογιάννη. Και έτσι σε ένα χαμηλά ποιοτικό επιθετικά παιχνίδι.
τώρα για να κάνει ό,τι μπορεί να κατεβάσει τη διαφορά. Ήλτσογλου, ο Μπόγδανος με τον Μπαλάσκα. Αστοχή ο Μπόγδανος. Ο Τσίρος όμως δεν συγκρατεί την μπάλα. Προς στιγμήν έδωσε την μπάλα για τον γυμναστικό ο κύριος Παγώνης, αλλά παίρνει το, κάνει λάθος. Το παραδέχεται και η μπάλα, έτσι θα περάσει στον Ολυμπιακό. Και έχουμε πρώτο time out για το τέταρτο δεκάλεπτο από τον Ολυμπιακό. Καθώς και αυτός τώρα δεν έχει σκοράρει στα τελευταία λεπτά, και έτσι ο Γιώργος Βιόρας θέλει να δώσει κάτι, να δείξει κάτι στην ομάδα του για να σκοράρει, έτσι ώστε για να κρατάει τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα. Και 37 για την λήξη του αγώνα. Ο γυμναστικός βλέπουμε έχει μπει με 6 πόντους του Παυλόπουλου, λίγο πιο ενεργά επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η διαφορά που είχε χτίσει ο Ολυμπιακός από το τρίτο δεκάλεπτο του δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνει πιο δυναμικά στα τελευταία λεπτά. Μπόγδανος με τον Ζαρογιάννη τώρα αντίπαλο. Ζαρογιάννης που πέρασε στο παιχνίδι. Μπόγδανος προς στιγμή χάνει την μπάλα, αλλά τη συγκρατεί ο Παπούλιας. Σου τριών πόντων στη λήξη. Πέμπτο τρίποντο για τον Παπούλια. Φτάνει τους 22 πόντους. 54-67. Για να δούμε αν θα ευθυπινιστεί ο γυμναστικός μετά από αυτό το σουτ, καθώς αυτό το τρίποντο δίνει μεγάλη δύναμη στον Ολυμπιακό. Τσίρος ελεύθερος θα στοχίσει από τα χέρια του Κοστούλα. Η μπάλα περνάει για τον Ολυμπιακό μετά το επιθετικό rebound του Ήλτσογλου, το αμυντικό rebound του Ήλτσογλου. Αυτό το τρίποντο ήταν μαχαιριά στη χαρδιά, γιατί είναι και στη λήξη του χρόνου. Και κοντρόλ επίθεση πάλι για τον Ολυμπιακό. Ευκαιρία να ροκανίσει διαφορά. Κι άλλο τρίποντο από τον Ήλτσογλου. Αμυντικό μακρινό rebound από τον Ζήση. Έχει προλάβει να γυρίσει όμως ο Ολυμπιακός. Παυλόπουλος. Με δύο αντίπαλους του Ζαρογιάννη. Δεν πάει μπάλα εκεί. Τρίποντος του Ζήση. Αμυντικό rebound του Ζαρογιάννη. Κόβεται από τον Μπόγδανο. Του κατεβάζει και την μπάλα. Θα πάρει το φάουλ από τον Κοστούλα. Δεν δίνει βολές όμως. Έδωσε κάτω το φάουλ ο κύριος Παργιανόπουλος. Και έχουμε και τεχνική ποινή στον Ζαρογιάννη τώρα. Οπότε έχουμε μία βολή και μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Ίσως ζήτησε φάουλ ο Ζαρογιάννης στην προηγούμενη φάση. Τη βολή της τεχνικής ποινής θα την εκτελέσει ο Παπούλιας και θα στοχίσει. Παπούλιας πρωταγωνιστής το δεύτερο ημιχρόνο. Ήλτσογλου. Με τον Παπούλια. Μαρκάρεται από τον Κοστούλα. Έχει ανεβάσει την άμυνα του τώρα ο γυμναστικός, καθώς θέλει ακόμα 5 λεπτά και πιέζει μπάσκετ και κερδίσει κάτι. Αλλά ο Παπούλιας με περίτεχνη ενέργεια
και ανάποδο χέρι στο lay-up θα σκοράρει και θα ανεβάσει τη διαφορά στους 15 πόντους. Ο Στούλας, κακή πάσα. Αυτή η διαφορά δεν δείχνει ότι έχει άγχος και δεν έχει καθαρό μυαλό η ομάδα του γυμναστικού ώστε να προσπαθήσει να φτάσει κοντά στο σκορ. Ο Όλτσογλου τώρα θα πάει ποντά στο καλάθι στο lay-up και θα κερδίσει φάουλ από τον Ζήση. Στο μπάσκετ πολλά γίνονται, αλλά βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πιο καθαρό μυαλό και είναι πιο εύστοχος στις τελευταίες επιθέσεις. Και έτσι η διαφορά έχει πάει στους 16 πόντους με τη μια εύστοχη βολή από τις δύο του Θοδωρή του Ελτσούγλου. Καλογερόπουλος γρήγορο τρίποντο, εύστοχος και αυτός. Αμυντικό rebound για τον Ολυμπιακό. Και ο Ελτσούγλου τώρα πάει στο μπάσκετ 5-5. Παπούλιας χάνει το lay-up. Καλογερόπουλος τρέχει γρήγορα, Ζήσει στον ευνηδιασμό. Κάνει μια πάσα. Προσπάθησε να κάνει πάσα στο Κοστούλα κάτω από το καλάθι. Αλλά παρανευλήθη η χέρι του παιχνών του Ολυμπιακού. Και έτσι έχουμε επίθεση 17 δευτερολέπτων. Time out για το γυμναστικό. 3:58 για τη λήξη του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε μετά το time out που έχει ζητήσει ο γυμναστικός, 3:58 για τη λήξη του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια ασφαλή προς το παρόν διαφορά 16 πόντων με πρωταγωνιστές τον Παπούλια με 24 πόντους και τον Πόγδανο με 20 και ακολουθεί ο Όλτσογλου με 12 για την ομάδα του Ολυμπιακού, χτίζοντας αυτή την μεγάλη διαφορά. Και ο μικρός ο Ντάκης τώρα για την ομάδα του γυμναστικού. Καλογερόπουλος σου, 3 πόντων εύστοχο. Πρώτη πόντη και για τον Καλογερόπουλο μετά από 36 λεπτά. Μπόγδανος. Φάουλ από τον Καλογερόπουλο. Δίνει δικαίωμα για δύο βολές στον Μπόγδανο, καθώς τώρα θα δούμε το γυμναστικό να πιέζει σε όλο το γήπεδο εγώ. Και θα δούμε κάποια τέτοια φάουλ για να σταματάει ο χρόνος. Ο γυμναστικός με κοντό σχήμα θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί. Μπόγδανος αστοχή στην βολή που κέρδισε. Με Καλογερόπουλο, Σιδέρη, Ντάκη, Κοστούλα και Παλάσκα η πεντάδα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αλλάξει την πεντάδα του. Εύστοχος ο Μπόγδανος και στη δεύτερη βολή. Καλογερόπουλος, Κοστούλας. Καλογερόπουλος για το Σιδέρι. Παλάσκας. Καλογερόπουλος. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Καλογερόπουλος ανάμεσα σε δύο. Δεν πετυχαίνει καλάθι. Παπούλια στον ευθυνδιασμό, αλλά στα πατάει φρένο. Μπόγδανος ελεύθερος δεν σουτάρει. Προτιμάει να κάνει επίθεση 24 δευτερολέπτων. Παπούλιας πατάει την γραμμή μετά την πάσα του Μπόγδανου. Έτσι περνάει η μπάλα στα χέρια του γυμναστικού.
Κοστούλας. Καλογερόπουλος. Δεν σουτάρει. Κοστούλας προσπίση. Έρχεται από το κέντρο και στοχή. Φτάνει τους 9 πόντους. Πιέζει τώρα ο γυμναστικός. Μπόγδανος κατεβάζει την μπάλα. Περνάει το κέντρο ο Αναστασόπουλος. Επιστρέφει η μπάλα στα χέρια του Μπόγδανου. Ήλτσογλου. Η μπάλα στον Παπούλια. Σου τριών πόντων άστοχο. Ριμπάουν από το Καλογερόπουλος. Τον ακολουθεί ο Μπόγδανος. Καλογερόπουλος. Μόνος του δεν έχει δώσει την μπάλα πουθενά. Θα χάσει. Ο Μπόγδανος θα πάρει με το rebound και πάει πάλι σιγά η ομάδα του Ολυμπιακού. ...59-71 το σκορ. Καραγιώργος με αντίπαλο τον Παλάσκα τώρα, καθώς έχουν αλλάξει τα σκρίνη οι παίκτες του γυμναστικού. 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θωμάς Καραγιώργος, εύστοχος. Σκοράρει μετά από πολλή ώρα, καθώς δεν έχει 7 πόντους. Χαμηλή παραγωγικότητα για το Θωμά, αλλά τα έχουν βάλει οι συμπαίκτες του γι' αυτόν. Παλάσκα σούτ από το high post. Πρώτη πόντη και για τον Παλάσκα. 61-73, 1-34 για τη λήξη του αγώνα. Δύσκολα θα προλάβει ο γυμναστικός, καθώς δεν βλέπουμε ούτε φάουλ και ο Ολυμπιακός ροκαλίζει συνέχεια το χρόνο. Ήλτσογλου, σου τριών πόντων, αστοχή. Έχουμε και επιδετικό ριμπάουντ από τον Αναστασόπουλο. Θα βάλει και το καλάθι. Σκοράρει και ο Αναστασόπουλος. 61-75, τελευταίες αλλαγές για τον για τον Γιώργο τον Κοσμάτο. Κάνει και αλλαγή τον βάζει τον μικρό τον Σταθούρο στο παιχνίδι, βγάζοντας το σιδέρι. Αλλαγές και για τον Γιώργο τον Βιώρο Αλεξίου και Τζίμας στη θέση του πολύ θετικού Ήλτσογλου στο δεύτερο ημίχρονο και του Θωμά του Καραγιώργου. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν το κύπελο που θα πάρουν, που θα πάρει η ομάδα τους, καθώς είναι πολύ μεγάλη διαφορά για να γυρίσει. Μπόγδανος με την μπάλα. Ο Μπόγδανος με 21 πόντους και 3 τρίποντα στο παιχνίδι ήταν από τους πυλώνες της ομάδας του. Και ο Παπούλιας με 24 πόντους και 5 τρίποντα ήταν από τους παίχτες που βοηθήσαν πολύ την ομάδα του. Αλλαγές επί αλλαγών, καθώς μπαίνουν οι πιτσιρικάδες του Μανίνης και Σιμώτας για τον Ολυμπιακό και ο Τάσος για το γυμναστικό. Πανηγύρια στον πάγκο του Ολυμπιακού, καθώς ήταν πιο συγκεντρωμένος και κέρδισε δίκαια το γυμναστικό. Ο γυμναστικός που ήταν καλός για ένα 20 λεπτό, πέρασε αρκετές φορές μπροστά στο πρώτο δεκάλεπτο με κύριο εκφραστή των επιθέσεων του Ζαρογιάννη και τον Κοστούλα. Όμως ο Ολυμπιακός σε ένα πολύ καλό τελευταίο τρίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, με τρίποντα από τον Παπούλια και τους πόντους του Μπόγδανου, πέρασε 9 πόντους μπροστά, μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο γυμναστικός μπλόκαρε στην άμυνα ζώνης του Ολυμπιακού και δεν βρήκε λύσεις. Έτσι το παιχνίδι, η διαφορά του παιχνιδιού δεν έπεσε ποτέ κάτω από τους 10 πόντους και έτσι δίκαιος κυπελούχος 2017-2018 κυπελούχος εσκάθινε ο Ολυμπιακός. Διανύουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα των
του αγώνα, αυτού του τελικού, του Final Four που έγινε στο Βόλο, με παρουσία του πρόεδρου της ΕΟΚ Γιώργου Βασιλακόπουλου, που είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς από τα εισιτήρια πήγανε στη Φλόγα και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Φίλων ΑΜΕΑ Νομού Μαγνησίας. Τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού με μια προσπάθεια του Αναστασόπουλου. 7, 4, 3, Παυλόπουλος κρατάει την μπάλα. Κυπελούχος 2017-2018, Κυπελούχος ΣΚΑΘ. Ο Ολυμπιακός Βόλου, κερδίζοντας 61-75 τον Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου και 75-77 στον ημιτελικό τον Αμπελώνα. Να πούμε λίγο ότι θα ακολουθήσει και η απονομή, οπότε θα την παρακολουθήσετε από το Βόλος Live. Στο γήπεδο και οι δύο ομάδες για τα συγχαρητήρια. Τελικό σκορ, Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου Ολυμπιακός 61-75.
βασικά. Είναι μια γιορτή και έτσι θέλουμε να την παρουσιάζουμε κάθε χρόνο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πρώτον τον πρόεδρο της ΣΕΟ που μας έκανε την τιμή και βρίσκεται κοντά μας. Πιστεύουμε ότι πιστεύει και αυτός σε αυτό το θεσμό και μας στηρίζει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Βόλου για τη συνεργασία που έχουμε και όλους τους συντελεστές που το σώστε σήμερα να μπορούμε να έχουμε όλη τη δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και τις επόμενες χρονιές. Θα θέλαμε να συγχαρούμε όλες τις ομάδες που έλαβαν μέρος στο κύπελο αυτό. Συγχαρητήρια στον πρωταθλητή, αλλά πιστεύουμε ότι όλες οι ομάδες αξίζουν τα ίδια συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό και η ΕΣΚΑΦ απονέμει προς τιμή τους έναν έπαιρνο. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο κύριος Βασίλειος Ηλιόπουλος, μέλος της νέας συνεχών δυνάμεων που μας στηρίζει πάντοτε σε όλες τις διοργανώσεις. Τον ευχαριστούμε πολύ και ξέρουμε ότι και στο μέλλον θα είναι κοντά μας. Παρακαλούμε τον κύριο Κρεμαστά Απόστολο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΚΑΦ, να απογίνει τον έπαινο στο κύριο Ηλιόπουλο. Στη
τις ομάδες που συμμετείχαν στους τελικούς αγώνες και δυστυχώς δεν είχαν την δυνατότητα και την τύχη θα μπορούσα να πω να είναι σήμερα στους τελικούς. Είναι οι δύο ομάδες του Γυμναστικού Σύλλογου Αμπελώνα και του Γυμναστικού Συλλόγου Αμπελώνα. Τους συγχαίρουμε και παρακαλούμε τους εκπροσώπους τους να παραλάβουν τα διπλώματα συμμετοχής. Για τον Αλμυρό. Για τον Αλμυρό η κυρία Ευγενία Φερού. Για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Αμπελώνα. Κύριο Κρυμαστά Απόστολο να κάνει την απονομή. Υπάρχει κάποιος εδώ από τον Αμπελώνα. Συγχαρητήρια στις δύο ομάδες του τελικού. Νομίζω ότι μας έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και τους ευχόμαστε και τον χρόνο να είναι εδώ ή οπουδήποτε αλλού νομίζω ότι μπορούν να είναι καλύτερα. Παρακαλούμε πολύ για τη δεύτερη ομάδα Γυμναστικού Συλλόγου Πόλου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλου Πόλου, τον κύριο Γεώργιο Μουλά, να δώσει τα μετάλλια. Το κύπελλο για τη δεύτερη ομάδα θα το απολύνει ο κύριος Καρτσονιάδης Γεώργιος. Όλα, δώστε τα όλα. Το κύπελλο θα στην μητρία ομάδα κυπέλλου ΕΣΚΑ,
κύπελο για την νικητρία ομάδα θα απολύνει ο πρόεδρος της ΕΟ, κύριος Γιώργος Βασιλακόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Σας ευχαριστούμε όλους. Συμμετοχή σας.